γρήγορο ταξίδι στο Μπάνσκο. Εκεί διεξάγεται ένα γαστρονομικό φεστιβάλ με πολλούς σπουδαίους σεφ. Πάμε, βγάλτε τα αυτά και πάμε, πήγαινε να μου δείξει πράγματα. Ναι, πάμε, πάμε, είσαι πάμε. Ετοιμός. Μετά μουσική, μετά μουσική. Άντε, άντε, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε. Βλέπω ένα πολύ ωραίο ρολό φραγκόκοτας. Ναι, αυτή είναι μια φραγκόκοτα την οποία την ετοιμάζουμε με φρούτα του δάσου, blueberries. Κάτι έχεις μπει και στο γκουρμέ το κομμάτι, με δύναμη. Έχουμε πολύ απαιτητική πελατεία, το οποίο δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Παιδιά, ακολουθήστε με. Η Rolls Royce της ζαπωνομηχανής, που δηλαδή την προσβάλλοντα τη λέω ζαπωνομηχανή, τα γρανάζια της είναι μπέργκερ. Ξέρεις ποια άλλη μεγάλη εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα μπέργκελ? Το Rolls Royce. Να πάρεις ένα κομμάτι οποιοδήποτε αλαντικό, έτσι, κορυφαίο αλαντικό, και κόψεις σε ένα τέτοιο μηχάνημα και σε μια μηχανή ηλεκτρική, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα φας. Ο Στρατής, όσο καιρό το ξέρω, δεν σταματάει να πηγαίνει σε σεμινάρια, δεν σταματάει να μαθαίνει. Συνεχώς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο προς αναζήτηση και της πρώτης ύλης και των καινούριων τεχνικών. Μπράβο, αγόρι. Για πάμε εκεί στα μπουμπούκια μου. Εδώ είναι τα αστέρια τα μεγάλα. Εδώ πέρα έχουμε. Εδώ παίζουμε με δύο διαφορετικές. Δηλαδή στο κρέας υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές. Έτσι. Η μία σχολή είναι η γαλλική. Και μετά υπάρχει και η άλλη σχολή, η αμερικάνικη, ας το πούμε. Τι μου αρέσει εμένα. Έτσι, μπράβο και εμένα. Η οποία είναι. Έχει έντονη γεύση, δομικό λίπος, το οποίο σου επιτρέπει να κάνεις τα πάντα, μα τα πάντα στη σκάρα. Τώρα θέλω να μου πεις για αυτό. Πιστεύω ότι εδώ πέρα είναι η κορυφαία έκφραση του βοδινού κρέατος. Είναι το κόμπε το γνωστό, είναι οι Ιάπωνες οι οποίοι είναι... Δηλαδή τι να πω πια για αυτούς. Αυτό είναι θρύλος, φίλε. Δηλαδή είναι να θρύλος. Πω ότι δηλαδή, αυτό το... κομμάτι κρέας, δηλαδή αυτή η δικτύωση. Το marbling, πώς το λέμε, του λίπους, ναι, το marbling, το marbling stage που λέμε, αυτή η δικτύωση του λίπους, το κρέας, είναι κάτι το αξιοπραγματικό. Αυτό το κρέας αποφασίσαν να το φτιάξουν πριν 500 χρόνια ξεκινήσανε. Για τον αυτοκράτορά τους που καταγόταν από το Κόμπε. 500 χρόνια τώρα μετά χρησιμοποιείται η ίδια αυστηρή διαδικασία αναπαραγωγής και διατροφής, το οποίο έχει κάνει αυτό το κρέας να έχει ω3 και ω6 λιπαρά, δηλαδή τα λιπαρά που έχει. Ναι, που είναι που τα βρίσκουμε μόνο στα ψάρια. Ναι, είναι καλά. Σκόψω τώρα εδώ να το καταλάβεις, να το δοκιμάσουμε, Παναγίτσα. Να το φάμε. Φίλε, είσαι θεός. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο αυστηρό είναι όλο αυτό που σου λέω, είναι ένας νεαρός σταύρος Κόμπε γονιμοποιεί μόνο μια φορά με νεαρή αγελάδα Κόμπε, η οποία γεννάει μόνο μια φορά Κόμπε. Γεννάει, μένει με το παιδί 8 μήνες μαζί της. Όταν πηγαίνει για πάχυση για τους υπόλοιπους 24 μήνες, καταφέρνει στο τέλος το 1 από τα 10
να γίνει κόμπετ. Φοβερό. Το κόμπετ το διαχειρίζεται μόνο το Υπουργείο Γεωργίας της Ιαπωνίας, αυστηρά. Αυστηρά, όποιος πάει και βγάλει, έχει 15 χρόνια φυλακή μόνος του. Και είναι ένας σωστός τρόπος να μεγαλώνει το ζώο, από ό,τι μου λέτε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστός. Σωστός τρόπος, ναι, είναι, δεν είναι ούτε βάναυσος. Αποκλειστικά φυσικό, σέβονται τα ζώα. Ακόμη σέβονται, μου λες, τη μαμά είναι με το μωρό. Βέβαια, είναι, σέβονται όλη τη διαδικασία της φύσης. Μπράβο. Έτσι. Και εκτός από όλα αυτά, είναι ότι το κρέας αυτό καταφέρνει να είναι τόσο ακριβό για τη μοναδικότητά του και ότι αντιστοιχεί περίπου 200 κιλά το μήνα σε όλο τον πλανήτη. Παναγίτσα μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε... 2,5 τόνους το χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε για αυτό το μήνα ένα από τα 200 κιλά εδώ πέρα μπροστά μας. Είστε και θα φάμε που θα φάει όλο ο πλανήτη, που αντιστοιχούν σε όλο τον πλανήτη. Πάρα πολύ τυχαίρεση. Και εγώ. Αυτό θα το πάρουμε, είπες εκεί. Ναι, θα πάμε να το φάμε τώρα. Λοιπόν, πρώτη φορά. Βγάζουμε αυτό εδώ. Αλλά... Έχεις ακόμα ένα πολύ ωραίο μεζέ. Θα πάρουμε ένα καταπληκτικό κομμάτι κρέας που θα πάθεις πλάκα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι από αυτό το αμερικάνικο, το Certified Angus που έχουμε. Λοιπόν, το outside skirt. Το λατρεύω, φιλαράκο, το λατρεύω. Κοίτα, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ, κοίτα δικτύωση. Απίστευτο, απίστευτο. Παιδιά, αυτό, όπως λέγαμε τα παλιά χρόνια, το κόκκινο κρέας είναι καλό. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα στο κρέας. Αυτό το που μοιάζει σαν μάρμαρο. Γι' αυτό το λένε οι Γάλλοι, το λένε μαρμπελιζέ. Είναι το Marble Stage. Ναι, λοιπόν, ναι, πάμε ναι, να το βάλουμε καλύτερο. Και αυτό εδώ. Φυλαράκο, και πάμε. Φιλαράκο, με έχεις φτιάξει. Στην κουζίνα που μας περιμένει ο Δημήτρης με τη Μαρία. Έχεις και σεφ εδώ, ε. Εννοείται. Είμαστε τώρα, είμαστε στο πιο νευραλγικό σημείο του μαγαζιού, έτσι. Δηλαδή, τι κάνουμε εδώ πέρα? Φτιάχνουμε κάποια πράγματα, τα κόβουμε, τα μαρινάρουμε. Απίστευτα. Έτσι, και τα ετοιμάζουμε στο πελάτη να φτιάξει σε 5 λεπτά ένα τέλειο γεύμα με όλα. Και εδώ ο Δημήτρης τώρα και η Μαρία θα μας φτιάξουν και το κομπέ. Να το δοκιμάσουμε. Ναι, ναι, εννοείται. Έτσι. Και το σκέρτ. Μπράβο, λοιπόν, μισό λεπτάκι να του τα φέρω. Για πες. Έλα, Μαράκι, κάνε τα θαύματά σου και πεινάω. Γιατί με έχει ξεροσφύρει το whisky. Για πάμε λοιπόν, εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν. Ποιος θα πίστευε ότι θα γινόταν? Πάμε τώρα δηλαδή να κάνουμε τέτοιο, πες το, μια κόντρα. Ανάμεσα σε... Skirt steak. Skirt steak αμερικάνικο και Kobe beef γιαπωνέζικο. Να δούμε ποιος θα κερδίσει. Το ξέρεις αυτό το ψιδάκι? Με μέλι. Όχι, είναι αλλά... μια καταπληκτική εταιρεία. Αλλά με κάτι με ό,τι ασχολείσαι εσύ, αγόρι μου, δεν υπάρχει περίπτωση να λοιπόν, είναι κάτι λιγότερο από αυτό. Αυτό είναι ένα βραβευμένο ξύδι που μου το φέρανε, θα το δοκιμάσω. Και εγώ λέω να ρίξουμε λίγο μέσα, σε πειράζει. Πρώτα θέλω να δοκιμάσω αυτό. Αυτό το παίρνω και με το κεράκι. Ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα. Τι λέω? Δεν υπάρχει αυτό. Είναι... Value for money είναι 100%. Σαν να τρώσω φουαγρά. Ναι. Απίστευτο. Value for money είναι 100%. Παιδιά, είναι κόλαση. Για να το πάει. Εδώ εγώ να σου πω, κάθε φορά που τρώω αυτό το πράγμα, μετά, και τι κάνω. Κάνω μια εβδομάδα, δεν μπορώ να φάω τίποτα άλλο. Παθώ ένα σοκ. Θα μου κόψει και μέσα, παρακαλώ. Δεν έχω λόγια γι' αυτό. Είναι όλα τα λεφτά. Στρατή μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Και μόνο που ήρθες εδώ πέρα να μας επισκεφτείς και να μαγειρέψεις. Ο χρόνος που αφιέρωσες... Ήταν τιμή για μας. Για μένα τιμή. Έτσι είναι μυσταγωγή. Εδώ περνάμε τόσο όμορφα. Έλα ακόμα έλα. Καταρχήν δεν φεύγεις από εδώ, άμα δεν τα φάμε όλα. Όχι, άμα δεν πιούμε το βυσκάκι εδώ. Αυτό θα το πιούμε σίγουρα. Έχει τελειώσει. Σε λίγο, ο Άρης επιστρέφει με δύο νόστιμες συνταγές για πατάτες γεμιστές και πεινελί και μας πάει ένα ταξίδι στο πιο φημισμένο χειμερινό προορισμό, το Μπάνσκο, για να πάρουμε μία γεύση από το Premier Gastronomy Festival.
Επιστρέψαμε με το στρατή του Δρακούλη. Είμαστε πάλι στην κουζίνα. Και θα σας δώσω μια πολύ ωραία συνταγή για ορεκτικό. Θα κάνω μια πατάτα γεμιστή με τόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτα θα κάνω τη γέμιση. Πάρω μια μπασινούλα. Θα αφαιρέσω τη σκούφια της πατάτας προσεκτικά και με ένα κουτάλι θα βγάλω λίγο από την πατάτα, λίγη από την ψύχα της πατάτας προσεκτικά για να μην σπάσει, γιατί είναι μαλακιά τώρα, το ξέρετε. Αφαιρείτε όσο περισσότερη ψύχα μπορείτε. Ωραία. Τώρα, θα χρησιμοποιήσω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω μόνο το πράσινο. Πάρα πολύ ωραία σε αυτή τη συνταγή είναι το σχοινόπρασο. Το οποίο σχοινόπρασο ουσιαστικά είναι ένα κρεμμυδάκι φρέσκο, το οποίο χρησιμοποιούμε μόνο το πράσινό του. Λέγεται chives στα αγγλικά και σιμπουλές στα γαλλικά. Τι μαθαίνετε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, η διαφορά τους είναι ότι το κρεμμυδάκι το φρέσκο χρησιμοποιούμε κυρίως το βολβό, ενώ στο σχοινόπρασο χρησιμοποιούμε μόνο το πράσινο του μέρος. Είναι λίγο πιο τρυφερό. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, εγώ διάλεξα τα κρεμμυδάκια τα μικρά, τα πολύ τρυφερά. Το ρίχνω μέσα. Θα ρίξω λίγο άνηθο. Ελαιόλαδο, όχι πάρα πολύ. Θα ρίξουμε πιπεράκι και αλάτι. Γιαούρτι. Το σφραγιστό γιαούρτι είναι το καλύτερο. Τώρα θα βάλουμε τον τόνο. Ο συγκεκριμένος τόνος, όπως πάντα, είναι πάρα πολύ νόστιμος και πολύ υγιεινός. Είναι σε ελαιόλαδο. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε όχι όλο το ελαιόλαδό του, χρησιμοποιήσω λίγο από το ελαιόλαδό του για να δώσει και περισσότερο άρωμα. Χρησιμοποιήσω λίγο. Θα ρίξω το υπόλοιπο. Και τώρα θα βάλω και τον τόνο. Σε αυτή τη συνταγή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σολομό. Το βάλουμε εδώ, έτσι θα το... Τώρα το δουλεύω όλο μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Και άμα έχουμε, για να το κάνουμε ακόμη πιο γιορτινή τη συνταγή, μπορούμε να βάλουμε και λίγα αυγά ρέγκας πάνω, που είναι σαν χαβιάρι, είναι υπέροχα. Δεν είναι ακριβά τα αυγά ρέγκας. Είναι έτοιμο. Πατάτες γεμιστές με τόνο. Υλικά. Μία κονσέρβα τόνο σε ελαιόλαδο. Τρεις πατάτες. 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Ένα κρεμμυδάκι φρέσκο. Άνηθο. Ελαιόλαδο. Αλάτι πιπέρι. Λοιπόν, θα τοποθετήσω τη γέμιση μέσα στην πατάτα. Το συγκεκριμένο μπορεί να γίνει και με μαγιονέζα, αλλά νομίζω το όξινο του γιαουρτιού και δίνει πολύ πιο ωραία γεύση και είναι και μειωμένα τα λιπαρά. Και είναι μια πολύ υγιεινή συνταγή. Βάζουμε την πατατούλα από πάνω. Και λίγο ελαιόλαδο. Ένα κομματάκι άνηθο. Λοιπόν, συνταγή. Γεμιστή πατάτα με μία σαλάτα με γιαούρτι, τόνο, κρεμμυδάκι φρέσκο άνηθο, πεντανόστιμο.
Πολύ ωραία συνταγή θα κάνω τώρα, η οποία μπορεί κάλλιστα να είναι και στο γιορτινό σας τραπέζι. Ένα πενιριλί, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να ανοίξω το φύλλο κουρού, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Θα πάρουμε έτοιμο φύλλο κουρού, με πάρα πολύ ωραίο σουτζούκι, λίγο κασεράκι φυσικά, και εγώ θα κάνω τη διαφορά και θα βάλω και κρεμμυδάκι και μελιτζάνα. Ξεκινάω αμέσως να σας δείξω. Θα κόψω τη μελιτζάνα. Η μελιτζάνα πάει εκπληκτικά με το σουτζούκι, γιατί η μελιτζάνα έχει μία κάπως όχι έντονη γεύση και νομίζω απορροφά αυτήν την πολύ έντονη και χαρακτηριστική γεύση που έχει το σουτζούκι. Άρα νομίζω είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Σήμερα στο πλατό έχουμε πάρα πολύ αέρα. Αλλά όπως είπαμε, η ομορφιά του σκηνικού είναι τόσο μεγάλη, τόσο υπέροχη, που νομίζω μπορούμε να υποστούμε λίγο αεράκι. Θα ρίξω λίγο αλάτι. Τώρα θα κόψω το κρεμμύδι. Θα ρίξω και το κρεμμυδάκι. Νομίζω θα χρειαστώ λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Τώρα θα βάλω ντομάτα, το πενιριλί, το έχουν φέρει οι μικρασιάτες στην Ελλάδα και γι' αυτό σε περιοχές που μένουν πάρα πολύ πρόσφυγες, όπως στην Αθήνα π.χ. η Δροσιά, Θεσσαλονίκη παλιά ήταν το πανόραμα, πριν γίνει η Κυριλέ περιοχή της Θεσσαλονίκης, ήταν γεμάτη πρόσφυγες και γι' αυτό είχαν και το πενιριλί. Okay. Λοιπόν. Τώρα θα δίνω ένα ανακάτεμα, θα σκουπίσω λίγο. Τώρα θα κάνουμε τη ζύμη. Όλες μας οι συνταγές θα τις βρείτε στο Facebook στα ελληνικά, στην κουζίνα με τον Άρη. Ανοίγω το φύλλο. Ξέρετε τι μπελάς είναι η κουρού. Τι εύκολο και ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Θα βάλω από κάτω τα λαχανικά και από πάνω θα βάλω το σουτζούκι και το κασέρι. Λοιπόν. Το κρεμμύδι και η μελιτζάνα θα το κάνω πεντανόστιμο. Θα δείτε. Θέλω επίσης στο Facebook να μου γράψετε άμα κάνετε συνταγές μου και κατά πόσο βγήκανε πετυχημένες ή άμα έχετε κάποια απορία. Θέλω αυτό το interaction να έχουμε. Τώρα, θα κόψω και το σουτζούκι. Μου σκομυρίζει. Το βάλω έτσι κομματάκι από πάνω. Δεν θα βάλω πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δυνατή η μυρωδιά του. Νομίζω είναι αρκετό. Το υπόλοιπο σουτζούκι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία ομελέτα. Ή μπορεί να κάνουμε ένα ωραίο σαχανάκι. Λοιπόν. Θα πλέξω λίγο έτσι, θα ανοίξω λίγο ακόμα, θα ρίξω λίγο κασέρι από πάνω, κασεράκι τριμμένο, μπορείτε να βάλετε και γκούντα,
Αλλά είναι μια χαρακτηριστική συνταγή της Ελλάδος και νομίζω το κασέρι του πάει πιο πολύ. Συνήθως βάζουν και φρέσκο βούτυρο. Εγώ θα το αποφύγω, γιατί και με το σουτζούκι και με το κασέρι έχει αρκετά λιπαρά. Να ρίξω ελάχιστο ελαιόλαδο. Τώρα, κάπου έχω μια σπάτουλα. Το βάλω. Τέλεια. Προθερμάνει το φούρνο στους 150, θα το βάλω για 20-25 λεπτάκια μέχρι να ψηθεί η ζύμη και να λιώσει και το κασέρι. Πενιρλί με σουτζούκι. Υλικά. Σουτζούκι. Ένα φύλλο κουρού. Μία μελιτζάνα. 100 γραμμάρια κασέρι. Ένα κρεμμύδι ξερό. Μία ντομάτα. Ελαιόλαδο, αλάτι. Πρέπει να είναι έτοιμο για να ελέγξω. Oh, yes, baby, yes, baby. Hot, hi. Hot and juicy. Βλέπετε τι ωραία, α? Λοιπόν, θα το βγάλω μάλλον το ταψάκι και θα το σερβίρω σε ένα πιάτο καλύτερα. Το βάλω. Περιμένω πώς και πώς να δοκιμάσω. Αυτό είναι αρκετό για δύο άτομα. Άρα με ένα κουτάκι ζύμη, ένα λουκάνικο, μισό κιλό κασέρι και μια μελιτζάνα μπορείτε κάλλιστα να κάνετε για 4-5 άτομα. Πολύ οικονομικό και πολύ νόστιμο. Τι θα λέγατε τώρα για ένα γρήγορο ταξίδι στο Μπάνσκο? Εκεί διεξάγεται ένα γαστρονομικό φεστιβάλ με πολλούς σπουδαίους σεφ. Πάρα πολύ καλό φαγητό. Φυσικά εγώ δεν πρέπει να λείπω από εκεί. Όταν βρίσκομαι σε μια ξένη χώρα, μία από τις αγαπημένες μου συνήθειες είναι να περπατάω, να παρατηρώ τους ανθρώπους, να μαθαίνω την καθημερινότητά τους και με αυτόν τον τρόπο να μπορώ να καταλάβω καλύτερα τα τοπικά τους φαγητά. Τέλος φτάσαμε στο Μπάνσκο. Παρότι σε υψόμετρο χιλίων μέτρων, είναι χαρά Θεού. Πάμε μέσα, να περάσουμε καλά και να φάμε ακόμη καλύτερα. Μπάνσκο, εκτός από δημοφιλής προορισμός χειμερινός, τα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει και γαστρονομικός προορισμός. Ο λόγος, εδώ στο Πρεμιέρ, διεξάγεται ένα γαστρονομικό φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχουν οι καλύτεροι σεφ του κόσμου.
εκεί. Ο εγκέφαλος και η καρδιά του γαστρονομικού φεστιβάλ εδώ στο Μπάνσκο είναι ο Χάρης ο Χαραλαμπίδης. Πες μου λίγο για το γαστρονομικό φεστιβάλ καταρχάς. Είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται φέτος και είπαμε να δώσουμε έτσι μια διαφορετική οντότητα εκτός από τους σεφ που θα έρθουν να μαγειρέψουν από όλο τον κόσμο. Έχουν έρθει και 4-5 Έλληνες κορυφαίοι σεφ που θα δείξουν τις τεχνικές τους σε υψηλό επίπεδο. Και έχω προσθέσει φέτος και δύο εκπαιδεύσεις. Μία με τη Le Cordon Bleu και μία με τον Δημήτρη τον Χορνόπουλο, το μάγο της σοκολάτης. Το μάγο της σοκολάτης. Να πούμε και ότι το φωτέλ εδώ, το Premier, είναι και ελληνικών συμφερόντων. Ναι, είναι το μοναδικό στο Μπάνσκο, το οποίο είναι ελληνικών συμφερόντων. Είναι το μοναδικό πεντάστερο που υπάρχει στην περιοχή, σε τέτοιο επίπεδο. Εξαιρετικό ξενοδοχείο. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Είσαι επίσης ο εκπρόσωπος, καλά το λέω, της Gordon Bleu. Ναι. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο τι εστί Gordon Bleu. Gordon Bleu. Η ιστορία είναι πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το 18ο αιώνα. Βασικά το τάγμα των υποτών του Αγίου Πνεύματος εκείνη την περίοδο και μείνανε στην ιστορία για τα πολυτελή δείπνα και τραπέζια. Για τα λουκούλια γεύματά τους. Αυτά. Στην πορεία με τη Γαλλική Επανάσταση έσβησε το τάγμα και το επανέφερε μια κυρία παρουσιάζοντας σε ένα περιοδικό στη Παρίσι, το οποίο ονόμασε Le Cuisinier Gordon Bleu προς τιμή εκείνων των γευμάτων. Προς τιμή εκείνων των γευμάτων. Παράλληλα, επειδή υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συνεργάστηκε με τον τότε αστέρα της εποχής, τον Γάλλο σεφ τον Μπελαπρά, και κάνανε και τα πρώτα μαθήματα μαγειρικής. Αυτό η σχολή εξελίχθηκε. Εξελίχθηκε. Βέβαια, σε όλο τον κόσμο, σε 5 υπήρους. Έχει πάνω από 30 σχολές σε όλο τον κόσμο. Όποιος σπουδάζει σε αυτή τη σχολή, σαν να παίρνει ένα παγκόσμιο διαβατήριο για να πάει να εργαστεί. Είναι δηλαδή φοβερό εφόδιο για ένα νέο παιδί. Είναι από τα δυνατότερα πτυχία παγκοσμίως. Κάτι άλλο. Σήμερα έχει το Δημήτρη μαγειρεύει. Κατριβέσεις, είναι εκπληκτικός. Ο Δημήτρης, εκτός από ταλαντούχο σεφ, σήμερα θα είναι και ο πρωταγωνιστής της γάλα βραδιάς εδώ στο Μπάνσκο. Γεια σου Δημήτρη μου. Γεια σου. Θέλω να σας πω ότι η κουζίνα Fusion, η οποία πολλές φορές εγώ τη λέω Confusion, γιατί κακοποιείται σε αφάνταστο βαθμό από πολλούς σεφ, όσον αφορά τον Δημήτρη, βγάζει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα και πραγματικά είναι αυτό που λένε Fusion με κεφαλαίο Φι. Ξεκινάει το γεύμα σήμερα. Ξεκινάμε 8 η ώρα, είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε. Στην Αθήνα είσαι στο Σίνκο τώρα, καινούργια μεταγραφή. Η πιο ηχηρή μεταγραφή φετινή από ό,τι έχω ακούσει. Κάνουμε καλή δουλειά. Ένα καταπληκτικό μαγαζί το Σίνκο, στη Σκουφάινα. Έχουμε ξεκινήσει ένα καινούργιο κόνσεπτ, έχουμε αφήσει λίγο πίσω τον Ικέι, το έχουμε εξελίξει ή δίνουμε τη δικιά μας άποψη, το λέμε JSP, που είναι Japan, Spain και Περού. Έχουμε κρατήσει την Ισπανία όσον αφορά το παρελθόν του Σίνκο και έχουμε προσθέσει την Ιαπωνία και το Περού. Και έχει βγει ένα καινούριο συνδυασμό. Με αγάπη και θέλω στο άμεσο μέλλον να βάλουμε και το G από την Ελλάδα, τον Greece, ξέρω. Οπότε μπράβο. Όλη αυτή η εμπειρία να γίνει πάνω σε πιάτα της Ελλάδας. Έχω ήδη ακούσει τα καλύτερα λόγια για το Τσίνκο από τη στιγμή που ανέλαβες. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν φτάσω Αθήνα, θα πάρω τη γυναίκα μου και ρωθούμε να φάμε στο μαγαζί σου. Έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια. Και νομίζω θα περάσω θαυμάσια. Όποτε θες, περιμένω. Τώρα θέλω να σε αφήσω γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ προετοιμασία και θα τα πούμε αργότερο το βράδυ. Τα λέμε. Φιλιά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κόρη μου. Σε λίγο, ο executive chef του πεντάστερου ξενοδοχείου Premier συνθέτει ένα χειμωνιάτικο πιάτο με χοιρινό κότσι και ο κορυφαίος καθηγητής της σχολής Le Cordon Bleu Reginald Daimos μας μαγειρεύει σολομό με πατάτες και μαραθώριζα. Χάρη αυτή τη θέα, σας έφερα εδώ πάνω. Πού είμαστε? Είμαστε σε μία σοφίτα από το ξενοδοχείο Premier και έπεισα τον Νικολάη, ο οποίος είναι ο executive chef εδώ,
να μας μαγειρέψει κάτι, μάλλον να μας συνθέσει κάτι, γιατί φυσικά δεν είχαμε όλα αυτά τα comforts. Αλλά λόγω αυτής της θέας, πάλι επαναλαμβάνω, ήταν καλύτερα να το κάνουμε εδώ. Θα μας κάνει ο Νικολάη λοιπόν ένα κότσι χοιρινό, το οποίο το έχει κάνει με ένα πολύ ωραίο λάχανο που είναι σχεδόν τουρσί, από ό,τι καταλαβαίνω. Για πάμε, Νικολάη. Okay, so, I show you how the, yeah. the... You're gonna put that in the bottom there, yeah? Yeah, this is the... Θα το βάλει the, κάτω. Yes, I put the, this in here. My mama used to cook this food too. My mama is from the other side of the border. Oh. I'm Macedonian too, so... Ah. Ναι, εγώ είμαι Μακεδόνας και εμείς το κάνουμε κάτι πολύ συγγενές με αυτό. Hey, if you want, take it the... Because it's much better. Oh, mama mia. Ε, τα είδες πως κρύωσε. Το φέραμε πριν 4 λεπτά, αυτό το πράγμα άκνιζε. Σχεδόν έχει παγώσει, κοιτάξτε το. Να δείτε τι τραβάμε για να σας δείξουμε ωραία μαγειρική και να έχετε και ωραία θέα. Βλέπετε πόσο εύκολα βγήκε από το κόκαλο, γιατί είναι βρασμένο, είναι λουκουμάκι αυτό το κρέας τώρα. Λουκουμάκι, λουκουμάκι, λουκούμι, yeah. What you do next? You're gonna take this sprout? I need something for for decoration. Decoration, ναι, ναι. It's not good for especially for this dish. Ah, I forget the sauce, my friend. Always. What kind of sauce you have here? Oh, πολύ ωραία. Έχει κάνει μία σάλτσα από τα ζουμάκια του. Υπέροχη, υπέροχη. Πάρα πολύ ωραία. That's all. Τέλειο, τέλειο. Και μετά... Βάζεις και λίγο. Λίγο. Αυτές είναι φίλτρες. Αυτές πρέπει να είναι φίλτρες από αλφα-αλφα. Yes. Yeah? Yes. Do I say it right? Just for color. Yeah, it's yeah. Not for πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Yes. And finish with little φυσικά, bit... Φυσικά με Greek olive oil, με ελληνικό ελαιόλαδο. Of course. Και από την Καλαμάτα κιόλας. Είναι μεγάλη χάρη του ελαιόλαδου. Hey, you see the wind, eh? It takes it everywhere. Maybe that's okay. No problem. This goes well with beer or wine? Of course, wine is red wine. Wine, red wine. Πηγαίνει εξαιρετικά με κόκκινο κρασάκι, με ένα ωραίο μπρούσκο κόκκινο κρασάκι και είναι ένα αμυγός βουλγάρικο πιάτο, το οποίο όμως και εμείς στη Μακεδονία το μαγειρεύουμε κάπως έτσι, κάπως έτσι. Νικολάη, thank you very much. That's all. Thank you and thanks for your hospitality and we wish you the best. Okay. Yeah? Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Είμαστε εδώ στο Μπάνσκο, στο γαστρονομικό φεστιβάλ και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή του Reginald, ο οποίος Reginald είναι καθηγητής στην πιο φημισμένη σχολή μαγειρικής του κόσμου, στο Gordon Blue, να μας δείξει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή με σολομό, ο οποίος θα έχει μια κρούστα από πατάτες, θα έχει μαραθώριζα, πράσινο μήλο και λίγο ρόδι. Πάμε, let's go. Let's go. Yeah, yeah. Okay, so we're gonna start by... What are you gonna do first? Peeling the potatoes. Θα μας ξεφλουδίσει τις πατάτες, θα τις κόψει αυτό που λέμε brunoise, right? Yeah, yeah, it's kind of brunoise, a bit bigger. Θα μας κόψει τις πατατούλες ζαράκια, οι οποίες θα μας τις βράσει ελαφρά, για να τις έχουμε έτοιμες για να τις χρησιμοποιήσουμε μετέπειτα. Θα ανοίξω εγώ το νεράκι, θα βάλω λίγο αλάτι. Is that enough salt? You can put a second pinch to it. All right, sir. Δύο πρέζες αλάτι, λοιπόν. You want to start cutting them? Yes, sir. Meanwhile? Yes. Two small pieces? Yes. If you wish. Yeah. Excellent. So we're gonna let this boil for how long? We bring it to the boil. It will take about 15-20 minutes to cook thoroughly. Wonderful. Okay, do you want to season the salmon? Yes, salt and pepper. Salt and pepper. Both sides. Exactly. Yes, sir. Θα ρίξουμε αλατάκι και πιπεράκι και στις δυο μεριές. Προσέξτε τη λεπτομέρεια
πώς έχει κόψει το σολομό. Έχει κόψει σοπακό. Ο λόγος είναι για να μαγειρευτεί παντού το ίδιο. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που σε μια τέτοια σχολή, τόσο υψηλού επίπεδου σχολή, τις διδάσκουν για να είναι πάντα το αποτέλεσμα ομοιόμορφο. Είναι πολύ βασικό στη μαγειρική. Ακόμα μια εξαιρετική ιδέα από το Reginald. Έχει κόψει, όπως είδατε, σε αντικολλητικό, το αντικολλητικό χαρτί και το έχει βάλει στον πάτο της κατσαρόλας. Ο λόγος είναι να μην χρησιμοποιήσει καθόλου λιπαρά, καθόλου ελαιόλαδο. Για να δούμε, βρισκό. Yeah, let's check on the salmon. Nice, crispy. Wow. Beautiful. Cooked perfect. You see, I learned something today. I didn't know that technique. Okay, we're good thank then. Thank you, sir. Pleasure. Σήμερα έμαθα κάτι καινούριο. Πώς θα χρησιμοποιώ αυτή την τεχνική. Λοιπόν, πάμε. Okay. What we do next? We're gonna add a bit of olive oil to the potato and a bit of a seasoning. Okay, that's good enough now. Λίγο ελαιόλαδο. You know, we Greeks like to put a lot of olive oil. Μου είπε λίγο ελαιόλαδο και εγώ συνηθισμένος Ελληνάρα. Έβαλα πάρα πολύ. We're gonna pour some all over on the plate. Yes, okay. Okay, a bit of seasoning. Do you want to season with a bit of yes, yes, absolutely, sir. Crushed pepper. Okay. Πάμε. Βάλαμε και λίγο πιπεράκι. So the potato's ready. Perfect. And then we're gonna make our salad. Trim a bit the fennel. It's a bit stringy, a bit spongy, so I don't. Βγάζουμε use that τα εξωτερικά. Τα εξωτερικά στρώματα από, το, από τη μαραθώριζα γιατί είναι λίγο σκληρά. And I'm gonna slice it very thinly on the mandolin. Ναι, ναι. Το μαντολίνο είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι πάρα πολύ κοφτερό. Αλλά κοιτάξτε τι ωραίο που το κάνει. Τα πέτα. Σολομός με πατάτες και μαραθώριζα. Υλικά. Ένα φιλέτο σολομού. Τρεις πατάτες. Μαραθώριζα. Ένα πράσινο μήλο. Χυμό από λάιμ. Φύτρες νεροκάρδαμου. Ρόδι. Ελαιόλαδο. Αλάτι πιπέρι. So we're gonna use a large bowl now. Large bowl, this one? Yes, please. So we can put the fennel in. Η μαραθώριζα έχει ένα υπέροχο άρωμα. And then we're gonna slice the apple and cut slice it. The apple. Yes, beautiful. Same. Θα κόψω τώρα το μήλο, πάλι στο μαντολίνο. And I'm gonna julienne. Mm-hmm. So cut it in very fine strips. Τώρα θα τα κόψω julienne, που okay. Σημαίνει πάρα πολύ λεπτά μπαστούνάκι. Κοιτάξτε τα. Κοιτάξτε τι ακρίβεια. And this will be mixed then with the fennel. So we can grab a couple of spoons. Βεβαίως. Παρακαλώ. Thank you very much. We're gonna add a bit of crushed pepper again. Crushed pepper, βεβαίως. Θα βάλουμε λίγο πιπεράκι. Okay, that's enough. That's good. We're gonna add a squeeze of lime juice. So if you want to thank you. Cut it and just a few drops. A few drops, yes, sir. And a few drops. Και λίγο μοσχολέμενο. Okay. Exactly. And a few drops of olive oil. Olive oil again. Okay, perfect. Perfect. Thank you. Looks beautiful. Πάρα πολύ ωραία σαλάτα και ταιριάζει απόλυτα με το σολομό. So we're ready now to plate up our yes. plate. This is the plate that you want? That's the plate I'm going to use. Thank you, sir. Thank you. You like to put it here? Yes. Excellent. To the plate here, we're going to take a nice spoonful of potato. Here we are, sir. Thank you. Thank you. I'll let you construct the plate that's fine. The way you want, because I don't know how you want I'm just going to put a nice mess of potato. Πολύ ωραία. Κουταλιά από το μπουρέ της πατάτας. Place my salmon steak on top. Και βάζει το σολομό πάνω. Can remove a bit of the protein here. Mm-hmm. Some of the salad to be placed. Reginald, that looks beautiful, that plate, man. I hope it tastes as good as it looks then. Oh, that, yeah, it does. I can imagine all some the flavors. Some of the crunchy salad on top.
Good. And we're gonna finish with a bit of color. We have some cress. Okay. Just. Εδώ αυτές είναι φύτρες από νεροκάρδαμο. A bit of cress and some pomegranate seeds to sprinkle. Και λίγο ρόδι από πάνω. And over. Καλά, ε. Gorgeous. And then another final drizzle of the olive oil. Eh? Olive oil. Yeah. Just to finish in touch. And that's ready to go. Perfect. Okay. That is a beautiful dish, Reginald. Thank you very much. Κοιτάξτε τι ωραίο πιάτο έχει δημιουργήσει. Ένα καταπληκτικό πουρέ από πατάτες, ο οποίος είναι μόνο με ελαιόλαδο, χωρίς καθόλου βούτυρο. Έχει ψήσει με τόσο ωραίο τρόπο το σολομό και με αυτή τη σαλάτα, η οποία περιέχει μαραθώριζα και ξινόμηλο, φύτρες από νεροκάρδαμο, λίγο ρόδι, ελαιόλαδο, ένα πιάτο άξιο του ονόματος Gordon Blaye. I said that this dish represents proudly the name of Gordon Blaye. Okay, thank you. Prepared by Reginald Josh. Thank you. Thank you. Thank you. My honor. Pleasure.